Υπό τη σκιά της τραγωδίας των τεμπών, των τριών χρόνων της πανδημίας του κορονοϊού, της αύξησης των τιμών στο σύνολο της οικονομίας, αλλά και του γενικότερου κλίματος που μεταβάλλεται για τη χώρα μας, καλούνται οι πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες της 21ης Μαΐου. Ποια είναι όμως τα βασικά κριτήρια που θέτουν οι ίδιοι? Φέτος θα ψηφίσουμε στις εκλογές με κριτήριο την ακρίβεια βασικά, αλλά το σημαντικότερο θα είναι η σταθερότητα της χώρας και στα εθνικά θέματα και στην Ευρωζώνη. Έχω αποφασίσει να ψηφίσω. Έχω δει. Τόσο καιρό έχω κρίνει, έχω δει. Η ακρίβεια, όλα αυτά δεν θα σε επηρεάσουν? Η ακρίβεια υπήρχε ανέκαθεν. Δεν είναι τελευταίο φαινόμενο, δεν έχει παρουσιάσει τώρα τελευταία η ακρίβεια. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε όλα τα προγράμματα μέχρι το τέλος και να αποφασίσουμε. Έχω επιφυλάξεις, αλλά έχω και ελπίδες. Θα δούμε μεγάλη αποχή στις κάλπες. Ποια είναι η γνώμη των πολιτών για την κατάσταση της χώρας το 2023? Για ποιο λόγο οι νέοι ψηφοφόροι εμφανίζονται απολυτοί και αναποφάσιστοι? Αυτοί είναι μόνο λίγοι από τους αστάθμητους παράγοντες αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Παράγοντες που κανείς δεν γνωρίζει πως θα επιδράσουν μπροστά στην κάλπη. Αν και βρισκόμαστε ελάχιστες ημέρες πριν τις εκλογές, οι πολίτες ακόμα περιμένουν να ακούσουν προτάσεις για το μέλλον τους. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Σίγουρα ανήκω στη μερίδα των αναποφάσιστων. Ακόμα σκέφτομαι ποια πολιτική δύναμη θα είναι εκείνη που θα μπορέσει να μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. Ποιο να ψηφίσω, παιδάκι μου? Παραπαλέμουν για την καρέκλα. Ποιο να το κάτσει? Ποιο να ψηφίσω? Όποιο να ψηφίσει, το ίδιο. Βλέπω άλλα πριν, άλλα μετά. Γενικά. Όχι, αναποφάσιστος δεν είμαι, αλλά δεν είμαι και φαν. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που θα προσέλθουν στην κάλπη ήδη αποφασισμένοι για την ψήφο, αλλά και για το πρόσωπο που θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης. Ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Απογοητευμένος? Βεβαίως. Και την ώρα της κάλπης? Την ώρα της κάλπης θα ψηφίσουμε Ανδρουλάκη. Έχω κουκουέ ψηφίσει. Και εκείνη την ώρα της κάλπης? Κουκουέ. Νομίζω πως ικανότερος πρωθυπουργός να διαχειριστεί τα εξωτερικά θέματα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αν και δεν είναι πολύ καλός πρωθυπουργός για το νομό Ηλίας,